Τι έγινε, τι κάνουμε, πώς είμαστε, περνάμε καλά στις γιορτές, δεν περνάμε, τι γίνεται. Για γράψε μου κάτω στα σχόλια και να σου πω και κάτι, μιας και το έφερε η κουβέντα. Ή μάλλον δεν το έφερε, εγώ το έφερα, αλλά θα σου το πω. Τι πρέπει να γίνω δηλαδή, σαν τους άλλους YouTubers που λένε «Σήμερα ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τα 8.000 like». Όχι ρε, κανένα like, τσάμπα είναι, για να σε δω, σε βλέπω, για πάμε. Ωραίος, μάγκας ή μάγκησα, εξαρτάται. Ξεκινάμε. Τι θα γίνει ρε Maguire, θα πεις το ναι ή δεν θα το πεις. Και μιλάω φυσικά για την συζήτηση που έχουνε με την Marvel πλέον για το αν θα είναι στο Spider-Man 3 ή όχι. Τι θα γίνει, δηλαδή πόσο μεγάλη είναι η διαφορά αυτή που υπάρχει μεταξύ των ποσών. Εσύ ζητάς 10 εκατομμύρια και αυτοί σου δίνουν 10 ευρώ. Δεν νομίζω, πιο μικρή θα είναι. Άρα, γιατί δεν τα βρίσκεται να τελειώνουν. Τέτοια πραγματάκια θα πούμε γενικά στο σημερινό βίντεο και σύν τις άλλες θα πούμε και για τον καταιγισμό ταινιών και σειρών που έφερε η Marvel, που ανακοίνωσε μάλλον η Marvel και θα έρθουν τον επόμενο χρόνο και τον μεθεπόμενον, 2021 και 2022. Να ξεκινήσουμε από το Spider-Man 3 που ήδη έχω ξεκινήσει και έχω πει και για τις συζητήσεις του Tobey Maguire με την Marvel. Όλα δείχνουν και έτσι το βλέπω κιόλας ότι δεν πρόκειται να μην φτάσουν σε συμφωνία γιατί το θέλουν πώς και πώς και οι δύο πλευρές να επανέλθουν. Νομίζω και ο Tobey Maguire θα θέλει να επανέλθει σε αυτό το ρόλο γιατί γενικά δεν έχει επανέλθει σε κάποιον συγκεκριμένο ρόλο για πολλά χρόνια τώρα και αυτός χωρίς καμία αμφιβολία είναι ο πιο πετυχημένος του και νομίζω ότι τον γουστάρει κιόλας. Οπότε νομίζω πως θα τα βρούνε. Πριν προχωρήσω όπως και πω για τις υπόλοιπες φήμες, να πούμε για το τι είναι επιβεβαιωμένο. Ποιοι επιβεβαιωμένα θα εμφανιστούν στην καινούργια ταινία Spider-Man με τον Tom Holland. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται, πολλά έχετε δει, πολλά έχω δει κι εγώ και έχετε μπερδευτεί και είναι και λογικό. Οι μόνες επιβεβαιωμένες πληροφορίες, οι μόνες συμφωνίες δηλαδή που έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη ταινία είναι δύο. Η πρώτη είναι ότι επιστρέφει ο Jamie Foxx στο ρόλο του Electro, όπως το είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε μιλήσει πάλι για αυτή την ταινία, αλλά είχαμε πει άλλα πραγματάκια εκεί. Αλλά και το καινούργιο που έχει έρθει είναι το ότι ο Alfred Molina θα είναι ξανά ο Doc Ock. Και πρέπει να ομολογήσω πως είναι από τους top 5 αγαπημένους μου κακούς σε super hero movies. Τον λατρεύω, θέλω να τον ξαναδώ, τον θεωρώ πολύ ταλαντούχο, έχει comic φάτσα και γενικά δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά γενικά το επάγγελμά του και αυτό που του αρέσει να κάνει είναι φωνές σε cartoon, σε animation, γενικά ρε παιδί μου, να κάνει voiceovers. Και αφού φύγαμε από αυτά τα επιβεβαιωμένα, γιατί ναι, όσο και να σου φαίνεται απίστευτο, αυτά είναι μόνο, αποδέξου το, γιατί πολλοί μου στέλνετε στο Instagram ότι να αυτό επιβεβαιώθηκε, να αυτό έγινε, να αυτό το είπε ο τάδε. Εάν δεν το δείτε από εμένα, μην εμπιστεύεστε κανέναν. Και να σας πω και κάτι, ούτε εμένα. Άμα δεν το δείτε σε 2-3 να το λένε ή σε ένα μεγάλο ειδησιογραφικό κανάλι, μην πιστεύετε κανέναν. Γιατί όλοι θέλουν και θέλω την προβολή, όπου και να είναι κι αυτή. Οπότε εμπιστοσύνη σε κανένα. Να βρίσκετε πληροφορίες από παντού και να επιβεβαιώνετε τις πληροφορίες σας από παντού. Λοιπόν, πάμε στη νούμερο 1 φήμη που είναι, πώς να το πω, είναι παραλίγο επιβεβαιωμένη φήμη ή παραλίγο συμφωνία ή έχει γίνει συμφωνία απλά δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι το ότι ο Andrew Garfield έχει συμφωνήσει ήδη για να υποδηθεί τον Spider-Man ξανά. Τώρα θα είναι στη νέα ταινία Spider-Man, θα είναι στο Doctor Strange όπως είχα πει στο προηγούμενο βίντεο. Δεν ξέρω και για τον Tobey Maguire ισχύει αυτό, αλλά φαίνεται πως ο Andrew Garfield είναι αν όχι μέσα στην όλη φάση, πολύ πιο κοντά από ότι ο Tobey Maguire. Επόμενη φήμη που κυκλοφορεί, δυνατά κιόλας, είναι πως οι δύο αγαπητικές από τις δύο ταινίες, δηλαδή το Spider-Man 1 του Tobey Maguire και το The Amazing Spider-Man 1 του Andrew Garfield, η Emma Stone και η Kirsten Dunst, ανάποδα της είπα, τέλος πάντων καταλάβατε, θα επιστρέψουν στους ρόλους τους, δηλαδή στην Gwen η μία και στην Mary Jane η άλλη, για την καινούρια ταινία Spider-Man. Που νομίζω ότι πρώτα θα συμφωνήσουν με τους Spider-Man, δηλαδή με τον Toby και με τον Andrew, και μετά θα συμφωνήσουν με αυτές. Γιατί άμα δεν υπάρχουν αυτοί, δεν θα υπάρχουν και αυτές. Και να συμπληρώσω εδώ πως για την Gwen, δηλαδή για την Emma Stone, λένε πως θα υποδηθεί ό,τι είχε γίνει δηλαδή και στο Into the Spider-Verse, την Spider-Woman, αν τη λέω σωστά, διορθώστε με κάτω εάν δεν τη λέω σωστά,
Κάτι που νομίζω πως το βλέπω πολύ θετικά. Γιατί εδώ που τα λέμε θα είναι από διαφορετικό σύμπαν, οπότε μιλάμε για μια άλλη Gwen, ένα διαφορετικό χαρακτήρα που μπορεί να χτιστεί, μπορεί να το περάσουνε, μπορεί να γίνει ωραίο. Γενικά, εγώ, να ξέρετε, είμαι ανοιχτός σε όλες τις ιδέες. Φτάνει το τελικό προϊόν που θα φτάσει στην οθόνη να είναι καλό. Δεν με νοιάζει τι, πώς και γιατί θα γίνει. Ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν, ποιος θα σκηνοθετήσει, ποιος δεν θα σκηνοθετήσει. Σίγουρα όταν βλέπω κάποια συγκεκριμένα ονόματα και σε σκηνοθέτη αλλά και σε ηθοποιούς ή κάποιες ιδέες να τις ακούω, έχω μεγαλύτερες προσδοκίες και έχω μεγαλύτερες ελπίδες για το ότι θα έρθει κάτι καλό, αλλά μέχρι εκεί είμαι ανοιχτός σε όλα και περιμένω γενικά με θετική σκέψη να έρθει σε μένα το τελικό προϊόν. Επόμενη φήμη που κυκλοφορεί και είναι μια φήμη που έχει έρθει ως αποτέλεσμα των προηγούμενων που σας ανέφερα, είναι πως ο κακός στο Spider-Man 3 δεν θα είναι κακός αλλά θα είναι κακή και συγκεκριμένα η Sinister Six, οι οποίοι θα αποτελούνται από τους. Έχω και το σκονάκι μου γιατί δεν είναι δυνατόν να θυμάμαι απ' έξω. Γιατί, να σας το πω, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι ρε φίλε, αυτή εδώ που μας τσαπουνάς δεν είναι η Sinister Six. Να σας πω πως υπάρχουν πολλές εκδοχές, έψαξα και εγώ στο Google και βλέπω πως δεν είναι κάποια συγκεκριμένη, είναι η Original και είναι οι υπόλοιπες εκδοχές όπως και σε πολλά άλλα, πώς να το πω, παρεάκια γενικά που υπάρχουν στην Super Hero κοινότητα. Οι Sinister Six που έχουμε δει μέχρι τώρα σε ταινίες μπορούν να είναι οι εξής: Vulture, ο Shocker, ο Scorpion, ο Mysterio, ο Electro και ο Doc Ock. Να πω εδώ πως πολλοί γενικά περιμένουν να δούνε και τον Venom ή τον Venom, δηλαδή αντί για τους Sinister Six που είπα, να δούνε τον Venom στην ταινία. Να πω πως, okay, είπαμε να είμαστε σε όλα ανοιχτοί, αλλά παιδιά, δεν νομίζω πως ο νέος Venom, αυτός που έχει χτιστεί στη νέα εκδοχή του στη Marvel, ταιριάζει τόσο πολύ στο project να μπει μαζί με τον Spider-Man, γιατί αυτός ο Venom με τον Eddie Brock σε αυτή την εκδοχή του είναι καλός, να το πω. Είναι λογικός, να το πω. Σίγουρα δεν είναι εχθρός του Spider-Man. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να χτιστεί μια εχθρότητα μεταξύ τους. Πιο πολύ ο Carnage, κάπως έτσι λέγεται η καινούργια του ταινία. Αν αυτός ο κακός ερχόταν στην ταινία του Spider-Man και έμπαινε και ο Venom μες στη βάση, τότε ναι, αλλιώς δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλο τρόπο που μπορεί να joinάρει στο Project Spider-Man 3. Και μία έξτρα φήμη που είναι όμοια, μία ίδια περίπτωση δηλαδή με του Andrew Garfield, ότι έχει συμφωνηθεί απλά δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα ακόμα, είναι πως ο Thomas Hayden Church θα υποδεθεί ξανά τον Sandman. Ο Sandman από το Spider-Man 3 για όσους θυμούνται. Αυτά είχα να πω για το Spider-Man 3. Και νομίζω πως το επόμενο θέμα είναι πιο καυτό και πιο ωραίο και πιο φρέσκο, γιατί η Marvel μια μέρα ξυπνάω και βλέπω ότι έχει ανακοινώσει 13 καινούργιες σειρές και 10 καινούργιες ταινίες. Θεέ μου! Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα τα πάρουμε με τη σειρά και έχω σκονάκι παιδιά, γιατί σας είπα είναι πάρα πολλά αυτά που έρχονται, οπότε πάμε να τις πούμε μία στα γρήγορα και μία-μία για ό,τι ξέρω θα πιάσω και θα σας πω. Λοιπόν, από σειρές αυτές που έρχονται μέσα στο 2021 και το 2022 είναι οι εξής: Iron Heart, The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki, What If, Hawkeye, I am Groot, Mrs. Marvel, She-Hulk, Moon Knight, Armor Wars και Secret Invasion. Και πάμε τώρα να σας αναφέρω αυτά για τα οποία γνωρίζω πράγματα. Το πρώτο είναι το Iron Heart, η συνεχιστής στην ουσία του Iron Man. Αυτό είναι μια πιτσίρικα η οποία συνεχίζει το έργο του Tony Stark. The Falcon and the Winter Soldier, η σειρά του Disney Plus. Μ' αρέσει που το αναφέρω, λες και τα υπόλοιπα είναι αλλού. Όλα στο Disney Plus παιδιά θα βγουνε και οι ταινίες που θα αναφέρω πιο μετά στο Disney Plus θα βγουνε. Τώρα ακόμα δεν ξέρουμε αν θα βγουνε μαζί με τους κινηματογράφους ή θα βγουνε λίγο μετά. Θα δείξει. Λοιπόν, στο The Falcon and the Winter Soldier τώρα. Είναι τα γνωστά sidekicks του Captain America. Τώρα, ο κακός της σειράς λέγεται από αυτά που έχουν δει από τα trailers και από τα συμπεράσματα που έχουν βγει πως θα είναι ο Baron Zemo. Αυτός δηλαδή που στην ταινία του Captain America The Winter Soldier οργάνωσε την μάχη εναντίον Captain America και Iron Man. Επόμενη σειρά, το WandaVision. Μια ξεχωριστή σειρά, ένα πολύ ξεχωριστό project από ό,τι φαίνεται από τα trailers. Γι' αυτό παιδιά να σας πω την αλήθεια κρατάω μικρό καλάθι, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι όμορφο ή άσχημο. Βλέπω ένα νουάρ ύφος,
βλέπω μια διαφορετική, πολύ διαφορετική αισθητική όπως προείπα. Δεν ξέρω πως αυτά θα πατρευτούν με μια super hero αισθητική. Δεν θέλω να είμαι αρνητικά προκατελημένος, αλλά αυτό που βλέπω εκ πρώτης όψεως δεν μου γεμίζει το μάτι, δεν θέλω να σας πω ψέματα. Παρ' όλα αυτά θα την παρακολουθήσω με μεγάλη χαρά και με μεγάλη ευχαρίστηση. Loki! Η σειρά που περιμένω πιο πολύ από όλες τις άλλες. Και να σας πω την αλήθεια, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους, όταν είδα το τρέιλερ που βγήκε τώρα τελευταία, δεν μπορώ να πω πως με ενθουσίασε ή με έκανε να τρελαθώ ακόμα περισσότερο με το project. Μπορώ να πω πως με έκανε και αυτό αρκετά επιφυλακτικό. Γιατί ο Loki είναι ο αγαπημένος μου, ένας από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σταθεί σαν πρωταγωνιστικός χαρακτήρας, γιατί μην ξεχνάτε ότι τον έχουμε δει σαν συμπληρωματικό χαρακτήρα και όχι σαν πρωταγωνιστή. Τον λατρεύω σαν χαρακτήρα, θέλω να τον δω, θέλω την καινούργια του σειρά, αλλά ελπίζω να το κάνουν με όμορφο τρόπο. Επόμενη σειρά είναι το What If. Να πω την ταπεινή μου αλήθεια, δεν την περίμενα animation, την περίμενα σαν κανονική σειρά με κανονικούς ηθοποιούς, αλλά είναι animation. Βέβαια animation που είναι πιστή στα πρόσωπα που έχουμε δει μέχρι τώρα στις ταινίες. Και για να πω την αλήθεια, επειδή πολύ ξενερώσατε, είναι και λίγο λογικό. Το περιμένεις και λίγο γιατί όπως και να το κάνεις είναι δύσκολο όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα, όλοι αυτοί οι τεράστιοι ηθοποιοί που παίζουν στις ταινίες να μαζευτούν ξανά, να πληρωθούν ξανά για μία απλή σειρά. Απλή σειρά, θα μου πεις Disney, ok, έχουν λεφτά, αλλά παιδιά, Disney ξε Disney, δισεκατομμύρια ξε δισεκατομμύρια, όλα είναι business και αν το project δεν βγάλει τα λεφτά του, όχι απλά να βγάλει τα λεφτά του, να τα βγάλει δεκαπλάσια και όλα στέλνει Disney, δεν είναι βιώσιμο. Άρα δεν θα γινόταν ποτέ αυτό το project, δεν θα έφτανε ποτέ στις οθόνες μας. Οπότε, animation. Για το Hawkeye και το I am Groot δεν έχω κάποια πληροφορία, όπως και για το Mrs. Marvel. Για το She-Hulk έχω την πληροφορία και έχει επιβεβαιωθεί κιόλας ότι ο Mark Ruffalo θα υποδηθεί τον Hulk και είναι και λογικό για να τραβήξει και κόσμο στην σειρά. Okay, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να έρθει. Πάμε στην επόμενη. Η επόμενη σειρά είναι το Armor Wars και αυτό που είδα για το Armor Wars είναι από τα comic Armor Wars που λένε η κεντρική ιδέα του πράγματος είναι πως κάποιος κλέβει την τεχνολογία του Tony Stark και αρχίζει και την πουλάει σε καλούς ή κακούς. Τέλειο μου ακούγεται εμένα σαν project, οπότε το μόνο που μένει είναι να μας το φέρουν με ένα αξιοπρεπή τρόπο στα μάτια μας. Για το Moon Knight, το μόνο που έχουμε ακούσει είναι πως πρωταγωνιστής, ο σούπερ ήρωας δηλαδή Moon Knight, θα είναι ο Oscar Isaac και είναι αυτός που παίζει και στα Star Wars και αυτός που τώρα τελευταία ανακοινώθηκε πως θα παίξει και τον Solid Snake στην ταινία Metal Gear. Αυτό, ας μην το πιάσουμε τώρα το θέμα, είμαι ενθουσιασμένος πολύ για αυτή την ταινία, αλλά εδώ έχουμε έρθει για άλλο πράγμα. Και για τελευταίο, όσον αφορά τις σειρές, άφησα το Secret Invasion. Και γιατί το άφησες τελευταίο, Θωμά, σε ακούω να ρωτάς και θα σου πω. Το άφησα, φίλε μου ή φίλη μου, τελευταίο, γιατί η υπόθεσή του είναι άκρος ενδιαφέρουσα και θα στη διαβάσω γιατί τη βρήκα από τα κόμικ, δεν θα στη διαβάσω όλη, θα σου διαβάσω μόνο την αρχή γιατί δεν θέλω να δημιουργήσω spoilers. Μετά τον πόλεμο Kree και Skrull, οι υπερήρωες της γης Iron Man, Mr. Fantastic, Namor, Black Bolt, Professor Charles, Xavier και Doctor Strange ενώνονται ως μία ομάδα που ονομάζεται Illuminati για να αντιμετωπίσει κρυφά τους Skrulls. Κοιτάξτε τώρα. Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα ονόματα που προανέφερα θα εμφανιστούν σε μία σειρά. Επίσης, εάν εμφανιστούν, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και αυτή animation. Αλλά να σας πω την αλήθεια, τώρα τελευταία επειδή έχω ξεκινήσει και βλέπω anime ή anime, δεν με πειράζει καθόλου να την δω αυτή τη σειρά, αυτή την υπόθεση, έστω και animation. Γιατί να σας πω την αλήθεια, βλέπω πράγματα στα animations που δεν τα βλέπω στις κανονικές ταινίες. Και όσον αφορά το σενάριο, αλλά και όσον αφορά τους διαλόγους. Δεν είναι αποστηρωμένα. Βέβαια, μιλάμε για μία σειρά animation από την Disney. Οπότε, τώρα που το σκέφτομαι, οι ελπίδες και οι ιονοί δεν είναι και οι καλύτεροι. Πάμε να φύγουμε όμως από τις σειρές, που εντάξει μωρέ, δεν είναι και πολλές, και πάμε στις ταινίες. Και εδώ οι ταινίες είναι 10 συν 1. Και γιατί την άλλη την έβαλα ξεχωριστά, θα το μάθετε στο τέλος. Για τις ταινίες δεν θα κάτσω να επεκταθώ,
ξέρετε πάνω κάτω τι γίνεται, τα περισσότερα projects έχουν ανακοινωθεί εδώ και καιρό, κάποια ήταν ήδη να τα έχουμε δει και έχουν μεταφερθεί για τον επόμενο χρόνο, για τον μεθ επόμενο, οπότε απλά θα τις αναφέρω για να τις γνωρίζετε. Πάμε! Eternals, Shang-Chi, Quantum Mania, Fantastic Four, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, Black Widow, Blade, Black Panther 2 και Captain Marvel 2. Δεν καταλαβαίνω τώρα που διάβασα το Captain Marvel 2, να σας πω την αλήθεια. Μπαίνω και διαβάζω τα comments κάτω από το επίσημο post της Marvel για την καινούργια ταινία Captain Marvel 2. Και βλέπω ρε παιδιά τόσο hate για αυτήν την ταινία που δεν μπορώ να το πιστέψω. Κάτσε ρε φίλε, για ποιο λόγο να μην θες να βγει μια ταινία και δεν τη ζήτησε κανένας και τι... Ρε, στο λαιμό θα σου κάτσει. Ρε, είστε με τα καλά σας. Εσύ μπορεί να με τη ζήτησες, αλλού μπορεί να είναι αγαπημένο του ταινία. Πού το ξέρεις. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δεν ήταν τόσο χάλια ταινία το Captain Marvel. Ναι, το είπα. Εγώ το είχα δει στο σινεμά, διασκέδασα πάρα πολύ. Ναι, οκ, okay, το δέχομαι ότι ποιοτικά δεν είναι όπως οι υπόλοιπες ταινίες της Marvel που έχουμε δει, αλλά οκ. Okay. Και το Thor το 2 ήταν λίγο διαφορετικό από το υπόλοιπο σύμπαν της Marvel, αλλά για κάποιους είναι η αγαπημένη τους ταινία. Οκ, okay. Ας βγει να το δούμε και στην τελική μπορεί να είναι και καλύτερα από την πρώτη. Πού το ξέρεις. Και θα σας πω και για το Black Panther 2 ότι έχει ανακοινωθεί πως σίγουρα δεν θα δούμε κάποια animation μορφή του Chadwick Boseman στην καινούργια ταινία Black Panther. Όπως είχα πει και στο βίντεο για το Black Panther, για όσους δεν το έχουν δει, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αδερφή του Black Panther, του T'Challa δηλαδή, να μετατρέπεται σε Black Panther. Το ίδιο είχε γίνει και στα κόμικ. Και για το τέλος το σύν 1, αυτό που άφησα είναι το Guardians of the Galaxy, το Holiday Edition. Μια χριστουγεννιάτικη εκδοχή, ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, να το πω. Όχι, μια χριστουγεννιάτικη ταινία Guardians of the Galaxy. Με τον ίδιο σκηνοθέτη, με τον James Gunn, με τους ίδιους πρωταγωνιστές, θα έρθει του χρόνου τα Χριστούγεννα. Κάποιοι λένε γιατί το ανακοίνωσε από τώρα. Και θα σας πω, παιδιά, ότι τέτοια projects που απαιτούνται εκατομμύρια για τη δημιουργία τους, είναι λογικό και το marketing, η διαφήμιση τους δηλαδή, να ξεκινάει ένα χρόνο πριν. Και ένας χρόνος πριν είναι και λίγος χρόνος για να διαφημιστεί μία ταινία ή μία σειρά. Μία ταινία βασικά, γιατί μία σειρά έχει πιο μικρό budget. Μία ταινία τόσων εκατομμυρίων θέλει πολύ καιρό marketing για να έρθει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται στην αίθουσα και να βγουν τα λεφτά της. Αυτά είχα να πω σήμερα. Σίγουρα θα βγει και ένα επεισόδιο που θα μιλήσω για το The Mandalorian και για τα Star Wars. Θέλω δηλαδή να το κάνω. Πείτε μου κι εσείς κάτω στα σχόλια αν θέλετε να το κάνω. Εγώ, εάν βλέπεις για πρώτη φορά αυτό το κανάλι, ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και backstage υλικό από τα βίντεο που ανεβαίνουν εδώ στο YouTube, και γενικά ρε παιδί μου, να μαθαίνεις για τα πράγματα που γίνονται σε αυτό το κανάλι, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι για το κάθε τι που θα ανεβάζω κατευθείαν. Μέχρι το επόμενο βίντεο, παιδιά, να περνάτε όλοι όμορφα και σίγουρα να βλέπετε ταινίες, σειρές και το μελτσίλ. Τα λέμε.